ξεκινήσουμε το intro, ωραία. Ο Γιάννης ήταν ο μελλοντικός ιδιοκτήτης του Μητρία εδώ πέρα, αλλά προλάβαμε το πρόβλημα. Οπότε θα πας για άλλο Μητρία. Εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Από εδώ ο αέρας λοιπόν μας τα χάλασε. Ο Γιάννης, ο γιος του προηγούμενου ιδιοκτήτη του Κώστα, στεναχωρήθηκε που τον ΠΒ πουλήθηκε, αλλά του εξήγησα ότι οι προτεραιότητες αλλάζουν και οι λαμαρίνες πήγαινε έρχονται. Προηγούνται άλλα πράγματα. Χορηγός στο σημερινό βίντεο, GR Cars, ο φίλος μας ο Αντώνης. Όταν ήμουν φοιτητής, φέρναμε αυτοκίνητα και έχω βγάλει όλο μου το άχτη εκεί πάνω. Γι' αυτό link στην περιγραφή και επισκεφτείτε το μαγαζί του. Ό,τι έχουμε, 46 με 3 γνήσιο. Όχι με τα τροπές και αρλούμπες και γνήσια με 3-30. Γνήσιο με 3. Όσοι ξέρετε, ξέρετε πώς ξεκινάνε τα πλαίσια, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, το αμάξι αγοράστηκε σήμερα, οπότε χαρτιά και τέτοια τα έχουμε όλα μέσα. Το πήγαμε και ένα πλησιματάκι. Θέλει ένα σέρβις, θα το κάνουμε όλα αυτά. Για όσους ξέρουν, τα γράμματα ξεκινάνε από εδώ, τι είναι το σασί. Και ο πρώην ιδιοκτήτης καθώς πυροσβέστης, έχουμε και το πυροσβεστικό σώμα πάνω. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα και γυρνάμε πίσω. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Σιγά σιγά. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Τα μάξι καθόταν αρκετό καιρό. Ζώνες πάντα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και οι πίσω. Και οι πίσω ζώνες. Μπράβο για να γίνει. Λοιπόν, επίσης να πω ότι το συγκεκριμένο αμάξι είναι ένα αμάξι το οποίο το έχω άκτη από μικρός. Όταν βγήκαν αυτά το 3 ή το 4, το 3 πότε βγήκαν. Το 2. Το 2. Λοιπόν, τότε ήμουν πρώτη ηλικίου. Περνούγανε κάτι τετιμπόιδε σαν και σε ένα καλή ώρα. Αναφέρομαι στον πρώην ιδιοκτήτη εδώ. Λοιπόν, περνάγανε που λέτε κάτι τέτοιο τετιμπόιδε απέξω. Όχι, με αυτό με το προηγούμενο περνούσα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο Μητρία. Οκ. Δεν του φτάνει το ένα, πήρε και δεύτερο μετά. Λοιπόν, να μην σα τα απολογώ. Εμεί με τα παπάκια τότε μικροί, πιτσιρικάδε 16 χρονών. Και περνάγανε αυτοί και τα τραβούσαν κάτι κολλήδι έξω από το σχολείο. Και άντε τώρα κάτσε βλέπετε. Λοιπόν, το αμάξι. Ωραίο. Πατήματα και τέτοια μην περιμένετε. Το αμάξι καθόταν καιρό. Απλά το βορτάρουμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Πάτα λίγο. Πατάω λίγο. Λίγο, πάτησε. Πες μου μέχρι πού. Δώσε. Αχ, Παναγία μου, δεν χρειάζεται άλλο. Γιατί μου τα κάνεις αυτά μεσημεριάτικα. Κράτα σταθερό το πιάζι σου. Ναι. Τι το βάζεις να σου πω, μην βγάλεις ESP. Όχι. Μην βγάλεις γιατί με χέστης. Μην βγάλεις ESP, μην βγάλεις γιατί με χέστης. Α! Νιώθεις την αλλαγή. Ναι. Αυτό είναι το σπόρο, αλλάζει ο χρονισμός. Ήταν σαν, πώς θα το πούμε. Πιο άγριο, γίνεται σπόρο οδήγηση. Τώρα είναι στο σπόρο, Λοιπόν. Παιδιά, θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Το βγάλα το σπόρο. Το ψιλοφοβάμαι για αλήθεια, μην λέω έτσι. Είναι. Αν δεν το σεβαστείς. Όχι, δεν έχει χωρί λάδι. Γίνεται πολύ άγριο. Είναι άγριο πολύ αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε τέτοια. Κωστάκι, γιατί μου τα κάνεις αυτά απογευματιάτικα. Τι να σε κάνω, εσύ ήθελες. Λοιπόν, το βάζει μια στο σπόρο να το δούμε λίγο τη διαφορά. Πρόσεξε. Ωραία, όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Πες μου. Βάλε δεύτερη εμπατή από πρώτη. Δώσ' του λίγο. Μέχρι τέσσερις. Δώσ' του όσο θες. Φτάνει, Τετάρτη. Λοιπόν, εξωτερικό βίντεο εγώ, το φοβάμαι το αμάξι. Θα το πιάσει ο πρώην ιδιοκτήτης να το κάνει μια κίνηση. Ό,τι δεν ξέρουμε, δεν το παίζουμε οδικάρες παιδιά, γι' αυτό κάνουμε εκδηλώσεις σε πίστες για να έχουμε το κεφάλι μας καλυμμένο. Σεβόμαστε τα εργαλεία και όταν δεν ξέρουμε κάτι, το μαθαίνουμε και μετά το πατάμε. Έτσι. Έχω παρουσιάσει για ένα καιρό στο κανάλι γρήγορα αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναοδηγήσει. Άρα από τη στιγμή που το έχω ξαναοδηγήσει, θα δείτε μέχρι εδώ από μένα. Γενικώς ο δρόμος, λόγω και της δουλειάς μου, θέλει πολύ προσοχή. Ο Κώστας, επειδή είναι πυροσβέστης και τα μάτια του έχουν δει πάρα πολλά πράγματα, καλό είναι να ακούμε αυτά που λέει και να οδηγάμε σε ασφαλές περιβάλλον, έτσι. Εντάξει, τα μάξι είναι 343, πόσα είναι, έχει παραπάνω. 343. 343. Λοιπόν, δεν κάνουμε ταρζανιές, ούτε μαγκές στον δρόμο με τέτοια εργαλεία. Και προπάντων, αν έχουμε τέτοιο εργαλείο, σεβόμαστε το αυτοκίνητο το ίδιο. Αλλά αυτός ο ήχος από το ρημάδι, το εξακίνδυνο, δεν παίζεται. Λοιπόν, πάμε πάνω να κάνουμε και ένα βίντεο απ' έξω και να το δούμε πώς φεύγει. Στα χέρια του Κώστα που το ξέρει το αμάξι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
like, subscribe και επισκεφτόμαστε το χωρικό μας, το GR Cars. Κατακλείδι, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο σκληροπυρηνικό εξακύλυντρο μητρία, γιατί μετά πήγαμε στα ΒΕ. Όσοι τα έχετε, ειδικά γνήσια, όσο περνάνε τα χρόνια η αξία τους ανεβαίνει, οπότε μαμά ίσον μεγαλύτερη αξία. Έχουν περάσει πολλά ανά καιρούς. Στην Ελλάδα τα πιο πολλά ήταν μετατροπές, γιατί έχουμε το ηλίθιο σύστημα με τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα έχουν για παιχνίδια. Αυτά λοιπόν για το βίντεο, ένα αμάξι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Like, subscribe, επισκεφτόμαστε το χορηγό μας στο GR Cars. Ζώνες πάντα στο δρόμο, κράνος πάνω στις μηχανές. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα.